Στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης, ο Γιώργος Κουτελάκης, επικεφαλής της παράταξης Ποιότητας Ζωής, θα μιλήσει για τελευταία φορά πριν από τις εκλογές του δεύτερου γύρου των εκλογών στους ψηφοφόρους της Νέας Σμύρνης. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Κουτελάκη, αντιδήμαρχο οικονομικών και υποψήφιο δήμαρχο για τη Νέα Σμύρνη με την παράταξη Ποιότητα Ζωής. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βιέλα. Σήμερα είχατε τον πιο καυστικό πολιτικό λόγο από όλη την περίοδο, την προεκλογική περίοδο. Κοίταξε, ήταν μια δύσκολη προεκλογική περίοδο, στην οποία προσπάθησα να κρατήσω ήπιους τόνους και πολιτικό πολιτισμό. Τώρα βαδίζουμε προς το τέλος. Δεν σου κρύβω ότι από την Κυριακή και ύστερα ζούμε μια επικοινωνιακή καταιγίδα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στην πόλη ούτε στο επίπεδο που διεξήχθη ο προεκλογικός αγώνας μέχρι σήμερα. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή έπρεπε να πω και εγώ ορισμένα πράγματα. Ακούσαμε και ονόματα σήμερα. Ναι, με λύπη μου αναφέρθηκα σε ονόματα, γιατί πραγματικά δεν πίστευα ότι τόσα χρόνια συνεργάτες στο Δήμο θα μπορούν να αξιοποιούν ή να χρησιμοποιούν, θα έλεγα ακόμα χειρότερα, το μηχανισμό του Δήμου, ακόμα και την τελευταία Κυριακή, για πρόσκαιρα εκλογικά ωφέλη. Ο τρόπος με τον οποίο το χρησιμοποιούν είναι, κατά τη γνώμη μου, απαράδεκτος. Ποια είναι η εκτίμησή σας για την Κυριακή? Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος, όπως ήμουνα και από την πρώτη Κυριακή, μετά το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής. Και ελπίζω να κυλήσουν όλα καλά και για το συνδυασμό μας. Νομίζω ότι Δευτέρα θα είμαστε εμείς που θα χαμογελάσουμε. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Θεόδωρος Καστόρης, αντιπρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχοντας φτάσει πια λίγες μέρες πριν από το δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας? Πιστεύουμε στη νίκη, έχουμε παλέψει, έχουμε δουλέψει, έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ γι' αυτό και πιστεύουμε στη νίκη. Η σημερινή συγκέντρωση πώς σας φάνηκε? Όλες οι συγκεντρώσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες και ενθουσιώδεις. Ο κόσμος έχει πάθος, γιατί είναι κόσμος που μας ξέρει, είμαστε νεοσμυρνιώτες, έχουμε μεγαλώσει και μεγαλώνουμε ανάμεσά τους και μας εμπιστεύεται. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Μην ψηφίσετε για τις ανάγκες της εκλογικής επιβίωσης μέτριων πολιτικών ανδρών που νόμισαν ότι σε αυτές τις εκλογές θα κάνουν έναν υγιεινό περίπατο και όταν βρέθηκαν μπροστά στις δυσκολίες ότι αυτός ο περίπατος δεν ήταν υγιεινός, τότε κάνουν το οτιδήποτε αναξιοπρεπές προκειμένου να επιβιώσουν εκλογικά. Κυρία Ελισάβετ Ηλιάδου, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη Ποιότητα Ζωής, είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Έχω λίγο τράκα, στο πούμε, και αγωνία, γιατί είναι η πρώτη φορά που παίρνω μέρος σε μια τέτοια διαδικασία. Είμαι χαρούμενη για δύο λόγους. Αφενός μεν γιατί για την εμπειρία όλη αυτή την οποία απέκτησα, η οποία ήταν φανταστική, όπως και αν έχουν τα πράγματα και όπως και αν καταλήξουν, γνώρισα αξιόλογους ανθρώπους. Πολύ περισσότερο ήρθα σε επαφή με τον ίδιο τον υποψήφιο δήμαρχο, που είναι για μένα ανεπανάληπτος και δεν θα τον άλλαζα με τίποτα, γιατί τον θεωρώ εντιμότατο, τον θεωρώ άνθρωπο που έχει όρεξη για να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο, όπως και όλοι εμείς που κατεβαίνουμε μαζί του, και πιστεύω ότι αυτή είναι η δύναμή μας. Είμαστε καθαροί, διάφοροι. Γιατί, κύριοι που δεν γράφετε τα ονόματά σας από τον ιστότοπο Νέα Σμύρνη Live, διακινείτε αθλειότητες του τύπου ότι στο κοινωνικό παντοπολείο δεν δίνουνε τρόφιμα σε όσους δεν ψηφίζουν Κουτελάκι. Γιατί αναγκάσατε την αρμόδια αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής για πρώτη φορά στη ζωή της να καταθέσει μήνυση προκειμένου να υπερασπιστεί μια πολιτική που απευθύνεται απέναντι σε αδύναμους συμπολίτες μας που τους εκμεταλλεύεστε με το χειρότερο τρόπο. Από την τελευταία ομιλία πριν το δεύτερο γύρο των εκλογών του Γιώργου Κουτελάκη, για τον nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.